remake, not sequel, motherfucker. Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τις δύσκολες ώρες. Εγώ είμαι ο Σουφίνα Γρυβές. Ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Θοδωρής Δημητρόπουλος. Δεν είμαστε μόνοι μας όμως. Ναι. Γιατί σήμερα και σήμερα είναι μαζί μας το Vodafone TV με συγκλονιστικό περιεχόμενο για κάθε ηλικία. Απόλαυσε σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ από το Disney Plus και την HBO σε ένα μέρος. Και μην ξεχνάς πως με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα Vodafone Triple Play Fiber 100 και 200, η Vodafone κάνει δώρο το Vodafone TV με το Disney Plus για όλη τη διάρκεια του συμβολέου σου. Απίστευτο. Καλά που το θύμισες, γιατί το είχα ξεχάσει. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την υπενθύμηση. Μην τέλεια. Ξεχνάτε όλοι εσείς. Όχι, τίποτα. Και μιας που μιλάμε για Vodafone TV και για entertainment κτλ., συνεχίζουμε το αφιέρωμα μας στο House of the Dragon. Πού το βλέπετε στο Vodafone TV ταυτόχρονα με την Αμερική. Έτσι, κάθε Δευτέρα για να ξεκινάει αγγλικά εβδομαδούλα. Αυτό. Μετά μπορείτε να το δείτε on demand. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε ξημερώματα, αν και θα μπορούσατε. Έχουν συμβεί αυτά στο παρελθόν. Αλλά δεν χρειάζεται καν να το δείτε εβδομάδα-εβδομάδα τώρα. Βάζετε εδώ πέρα να μιλάμε. Αυτό. Κάθε και τα βλέπετε όποτε θέλετε. Εκεί θα είναι. Δεν πάμε πουθενά. Και προφανώς θα ακολουθήσουν spoilers για αυτό το επεισόδιο, το τέταρτο. Απλά ήθελα να πω ότι επειδή έχει τεθεί το θέμα αυτό στο group μας, το pop για τις δύσκολες ώρες, που όσοι δεν έχετε μπει, σας περιμένουμε. Ό,τι έχει υποθεί ήδη από το Game of Thrones δεν νοείται ως spoiler σε αυτό εδώ το podcast. Δηλαδή, κοιτάμε ας πούμε τον κόλο μας να μην σας κάνουμε καμιά ζημιά για το πέμπτο και το έκτο επεισόδιο ή ότι εγώ από τα βιβλία ό,τι ξέρω και τα λοιπά. Δεν μπορώ να έχω με το και το νου μου αν κάτι είχε πει η Σαϊρίν, ο Μπραν και τα λοιπά. Δεν έχει υποθεί. Για να βλέπετε αυτή τη σειρά λογικά θα δείτε και την προηγούμενη. Οπότε δεν μπορώ να έχω αυτό το άγχος, με καταλαβαίνετε αυτό. Σας ναι, αγαπώ, κατά τα άλλα. Αν κάποιος άνθρωπος επέλεξε να μπει σε αυτή τη σειρά χωρίς να έχει το Game of Thrones, πρώτον έχω να πω ενδιαφέρουσα επιλογή. Ναι. Δεύτερον, ναι. Ξέρεις, sorry. Αυτό είναι prequel η σειρά, δεν είναι απλά spin-off, είναι prequel. Οπότε κάποια πράγματα τα ξέρουμε ήδη την κατάληξή τους. Σε μεγάλο βαθμό κιόλας, τύπου έχουν περιγραφεί πολύ χοντρά σκηνικά στο Game of Thrones για το House of the Dragon. Οπότε, ναι, να το ξέρετε αυτό, ότι μπορεί να... Λες να από αυτά τα πράγματα τα... Εξής που, πώς λες κάτι και μετά από χρόνια λες τώρα, ελπίζω να το έχει προσέξει κάποιος αυτό. Ελπίζω να έχει περάσει λίγο στο λάουλα. Έχουν αναφέρει πολύ συγκεκριμένα, ας πούμε, πολύ σημαντικούς π.χ. θανάτους, έχουν περιγράψει στο Game of Thrones. Ακριβώς πώς γίνονται. Οπότε ναι, αυτό ήθελα να... Δεν έχω σκοπό να σας περιγράψω αυτούς θανάτους εδώ πέρα, απλά θέλω να πω ότι και να το κάνω, δεν φταίω. Λοιπόν. Ιωσήφινα Ινοσέντ. Αυτό. Ιωσήφινα has rights. Εγώ και ο Μπράντλι Κούπερ. Λοιπόν, αυτό είναι το επεισόδιο που αν θυμάστε, πού να θυμάστε, είχε ξυπνήσει το Θοδωρή. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι τα είχαμε δει τα 6 σερί και μέχρι το τρίτο έχει λίγο ζοριστεί και στο τέταρτο είπε. Εδώ είμαστε. Κάτι εδώ γίνεται. Είμαστε. Όχι απλά κάτι γίνεται. Γίνονται πολλά. Γίνονται πολλά. Σε αυτό το επεισόδιο. Ναι, θέλω να πω το context ήταν απλά. Το θυμίζω είναι ότι είχαμε δει μαζεμένα τα 6 επεισόδια. Σωστά κάνεις και το θυμίζεις. Ναι, τα είχαμε δει μαζεμένα. Για την ακριβία, είχαμε γράψει και μαζεμένα κάποια επεισόδια. Γιατί ξεχωρίζω στο μεταξύ ταξίδια, Βενετίες. Δηλαδή θέλω να πω. Συνέβησαν πράγματα. Όσο ήμουν εδώ πέρα σε αυτό το podcast και σχολίαζα με την Ιωσήφινα το House of the Dragon, το σώμα μου ήταν αλλού. Δηλαδή. Έκανα astral projection. Οπότε ήταν όλα κάπως μαζεμένα. Ήταν ένα νέφος. Ήταν κάπως αυτό. Ναι, ναι. Τώρα θα είμαστε εβδομάδα με τη εβδομάδα κανονικά. Ναι. Αλλά αυτό. Το τέταρτο ήταν εξ αρχής το σημείο που ήμουν σε φάση. Οκ, από εκεί και μετά. Βλέπω αυτή τη στιγμή. Το έχουμε, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ξεκινάει κάπως άβολα για τη Ρενίρα, η οποία πρέπει, ας πούμε, να διαλέξει γαμπρό. Και είναι στη φάση, ξέρεις, που σου περνάνε τους μνηστήρες από μπροστά, σαν σφαχτάρια. Αυτό. Τύπου παλιό ελληνικό σινεμά, ξέρω. Όπου ήταν τη φάση πρέπει να παντρευτεί μεγάλη κόρη πρώτα και τα λοιπά. Και περνάγανε τη γειτονιά, η μορφωνή και αυτό. Στάμνες, ιστορίες και τέτοια. Σκηνικά αυτά, τέλος πάντων, ναι. Ζωή είναι όλα αυτά βγαλμένα. Στη Μύκονο είχαν κάτι πηγάδια στη χώρα που πλέον δεν υπάρχουν τα actual πηγάδια, ρε παιδί. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχουν νερό και τέτοια. Που πήγαινες εκεί διακριτικά με τη στάμνα σου να γεμίσεις νερό, αλλά ήταν τύπου το meeting point.
Είναι ωραίο σημείο. Τέλος πάντων. Τη γεμίζει τη στάμνα. Τη γεμίζει τη στάμνα. Στάζει η στάμνα εκεί. Λοιπόν. Θα μας κλείσουν το podcast αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Είναι αυτό το επεισόδιο που έχουμε να σχολιάσουμε. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή δεν ξέρω τι περιμένετε. Ναι, ήταν το hot επεισόδιο. Το πιο hot από τα 6 που έχουμε δει, μακράν. Ναι, επίσης θέλω να πω ότι έχει πλάκα ότι γενικότερα είμαι σε ένα. Όπως παρατήρησε και ένα παιδί στο group, είμαι σε ένα κάποιο mood, ξέρω εγώ, για αυτό το επεισόδιο. Λέει, τι έπαθε στο τρίτο επεισόδιο, δεν είστε καλά, ξέρω εγώ. Νομίζω ο Μάριος ο Μαύρος ήταν, που θα έχω shout-out να κάνω, Μάριε, έρχομαι. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν έτσι. Και γενικότερα δεν της αρέσει κανένας, είναι λογικό. Ο ένας που σκάει με τη ξέρω εγώ είναι 7 χρονών, ο άλλος είναι 62. Δηλαδή, τι να της αρέσει. Ακριβώς. Γενικότερα με κλωτσίες και μπουνιές έχει πάει σε αυτή τη διαδικασία ούτως ή άλλως. Θυμάστε από το προηγούμενο επεισόδιο. Ο Βυσέρης έχει προσπαθήσει πάρα πολύ να της δώσει να καταλάβει ότι κοίταξε να δεις, δεν είναι υποσυζήτηση, πρέπει να παντρευτείς. Δεν ξέρω πώς άλλο να σου το πω. Πρέπει να παντρευτείς. Και έχει μαγιά της, έχει φύγει, έχει αρχίσει να της φεύγει σε αυτό το κομμάτι εννοώ, ότι έχει πια αποδεχτεί τη μοίρα της, ότι πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, μάλλον όντως. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα η προσέγγιση τέτοιων θεματικών, νομίζω, ως προς το ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι ένα κόντεξ στο οποίο ο πατέρας της είναι παντρεμένος με την κολλητή της, ξέρω εγώ, και αυτό είναι τύπου ok, δηλαδή είναι ένα normal πράγμα που γίνεται. Είναι μια, ξέρεις, συζητάνε μεταξύ τους ποιο ξαδέρφι θα παντρευτεί ποιο ξαδέρφι για να, δηλαδή, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο είναι, δεν είναι, ξέρεις, το συζητάμε εμείς μεταξύ μας ότι το ένα είναι 7 χρόνια και άλλο 62 χρονών. It's okay, κάπως ήταν expected. Συνέβαινε. Οπότε έχει πάντα ενδιαφέρον το πώς απεικονίζονται τέτοιου τύπου εσωτερικά struggles. Δηλαδή το ότι, ξέρεις, αυτή δεν μπορεί προφανώς να είναι ξενερωμένη, αλλά δεν μπορεί να είναι και τύπου. Αχ, Θεέ μου, μου φέρανε 7. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ. Αν είναι κάτι τόσο, expected. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Περιμένει να δεις πώς θα προσεγγιστεί. Το σταδιακό της, ας πούμε, η σταδιακή ριζοσπαθικοποίηση, ας πούμε, να το πω έτσι. Ότι, ξέρεις, πολύ σταδιακά, δεν μπορεί να το καλημέρα να είναι σε φάση, αυτό δεν γίνεται, είναι δυνατόν, εγώ να πω, ξέρεις. Γιατί είναι κάπως expected. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς σταδιακά, ξέρεις, είναι ένα λίγο σαν ελαττήριο, είναι λίγο ανάμεσα στο... Λίγο δεν θέλω τι είναι όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και λίγο. Θέλω όμως τη θέση, αλλά πρέπει να αυτό. Θέλει θυσίες. Ναι, και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς κινείται εκεί μέσα πάντα μια τέτοιου τύπου ιστορία. Και αυτοί το παίζουν με ενδιαφέρον τρόπο. Πολύ πούμε. Καλά. Και ο Βυσέρης, γενικότερα, δεν ξέρω, νιώθω ότι. ο Βυσέρης σε κάθε επεισόδιο. Αν ήταν κάτι, θα ήταν ένα facepalm όρθιο με πόδια. Δηλαδή, ο άνθρωπος απλά δεν μπορεί άλλο. Πώς να σου πω. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Δηλαδή, σε κάθε επεισόδιο τον βλέπεις ότι είναι. Άντε πάλι. Έβαλε. Νομίζω ότι ο Άλεξ έβαλε στο group, στο Facebook group, ένα meme. Το οποίο είναι το κλασικό με τον Ben Affleck, ο οποίος μανουριάζει και ξεφυσάει το τσιγάρο με μπαϊλτισμό. Και από κάτω είναι, από πάνω γράφει, ξέρω εγώ, ο Βυσέρης σε κάθε επεισόδιο. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο σωστό. Νομίζω ότι θα έλεγε τον Picard με το facepalm. Αλλά... Όχι, όχι. Αυτό νιώθω ότι ο Βυσέρης σε κάθε τέτοιο επεισόδιο, όπως θα καταλήξει να κάνει και σε αυτό, είναι σφασί. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να φάμε ένα πρωινό εδώ πέρα, δεν μπορούμε να πάμε μια τουαλέτα, δεν μπορούμε απλά να ζήσουμε σε αυτό το παλάτι, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει κάτι να γίνεται. Οπότε και σε αυτή τη διαδικασία όντως κάτι έγινε, γιατί έπαιξε φωνικό, δηλαδή εκεί που γίνεται η παρουσίαση των σφαχταριών, στον μικρό αυτόν που προέκυψε τον δούλεψε ένας, τέλος πάντων, γιατί λογικό δεν μιλάμε έτσι, αλλά είδα ένα μικρό παιδί να είναι εκεί πέρα. Ναι, θέλω να πω, μιλάμε όμορφα στους ανθρώπους, έχουμε σεβασμό, αλλά ξέρεις, προφανώς του την είπανε, που πας εσύ ρε πακιακιό, ξέρω εγώ, τέτοια φάση, που πάω τώρα, θα σου πω που πάω ακριβώς. Και βγάζει το σπαθί και έγινε εκεί πέρα όπα και τη φυγαδεύανε την άλλη, μη φάκει καμιά δέσποτη. Και σταματάει εκεί η διαδικασία, ας πούμε, αυτή. Αλλά μετά έχει μια ωραία συνάντηση με την Alicent. Θα ξαναγκρινιάξω, θέλουμε περισσότερες τέτοιες, μπλα 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 μπλα. Εφόσον κιόλας η καρδιά της σειράς θέλει να χτυπάει εκεί. Πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα όταν σε αυτό το επεισόδιο ουσιαστικά περιστρέφεται τόσο πολύ γύρω από αυτό. Ναι. Είναι αυτό που συζητάγαμε την άλλη φορά. Με πολλαπλούς τρόπους. Είναι αυτό που συζητάγαμε την άλλη φορά. Αυτά τα time jumps λειτουργούν ως προς την ροή της ιστορίας, να το πω έτσι. Γιατί όντως η ιστορία παίρνει μπρος και πάει. Αλλά
αφήνει κάτι to be desired σε σχέση πολύ. Με... Προσωπικά βρίσκω με πολύ τι... ναι, πολλά αφήνει. Κάτι λείπει εκεί, ας πούμε. Κάτι λείπει. Όταν έχουν σκηνές είναι καλογραμμένες, οπότε εκεί κάπως νιώθεις ότι δεν ισορροπείται, απλά σου ρίχνουν στάχτη στα μάτια στην πραγματικότητα, γιατί το έχουν γράψει καλά και το έχουν παίξει καλύτερα. Σε συγκεκριμένη σκηνή είναι γλυκό, γιατί η Άλισεν προσπαθεί να την παρηγορήσει, γιατί έχει καταλάβει ότι προφανώς η πρώην κολλητή της είναι ξενερωμένη με αυτό, ότι πρέπει να παντρευτεί. Και τέτοια της λέει, την πειράζει, ότι ναι, ξέρω τι μεγάλο πρόβλημα που έχεις. Όλο το Westeros, ας πούμε, είναι στα πόδια σου και περιμένει να το διαλέξεις. Και είναι άλλη φάση, ναι, αλλά δεν μου αρέσει κανένα. Και δεν θέλουν εμένα, θέλουν το. Το τίτλο, ναι. Θέλουν τον τίτλο. Και είναι η άλλη φάση, και αυτό κάτι είναι, και εκεί το βρίσκω και ρομαντικό κτλ. Έγκυος εδώ μεταξύ, να το πούμε. Δηλαδή, ο Βυσέρης τέρμα καρπερός. Back to back της έχει κάνει τρία. Δηλαδή, δεν είναι. Non-stop. Λοιπόν. Και λίγη, ας πούμε, κάπως σκηνή. Ποια το λέει, η Άλισεν ή η Ρενίρα λέει I've missed you, του μου έχεις λείψει. Μια από τις δύο, η αλήθεια μου διαφεύγει τώρα. Πολύ γλυκό. Πάρα πολύ. Δηλαδή σε πονάει η καρδιά σου. Ναι, απλά είναι αυτό. Ή θα ήθελες να σε πονάει η καρδιά σου περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το I've missed you δεν χτυπάει πάρα πολύ όταν δεν δεν το έχεις νιώσει, ναι, actually, να. Περισσότερο έχουμε... χτυπάει το ότι αχ, καταλαβαίνω που το πάτε και τι ωραία θα ήταν να το χτυπάει εκεί. Αυτό. Πιο καλά προς τα εκεί. Και. Έχουμε φυσικά την είσοδο, τη μεγάλη είσοδο του Ντέιμον. Φυσικά μία φίλη μου έστειλε, η Νάνση, φίλη του έτσι. Podcast. Αμέσως μου στείλε μήνυμα τι στο διάολο έχει πάθει το μαλλί του Ντέιμον σε αυτό το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι το μαλλί του Ντέιμον σε είναι αυτό κοντό, το επεισόδιο. Είναι θεόκοντο. Είναι κοντό. Θέλω να σας πάρει, όλα καλά θα πάνε στα επόμενα επεισόδια. Όσοι είχατε την ίδια πορεία, δεν θα μας είναι έτσι κοντοκουρεμένος από το γίδι σε όλα τα υπόλοιπα. Ήταν τη στιγμή, ήταν ένα μπράβο σε φάση ότι κοίταξε να δεις, εγώ κέρδισα τώρα τη μάχη και θα κάνω μια τρέλα. Θα βάρεσω ένα τατουάζ. Είναι δηλαδή ένα τέτοιο. Μπράβο. Η γυναίκα που χωρίζει και θα αλλάξω όλη μου θα τη ζωή. Κάτι, θα κάνω μπράβο. Καρέ, θα ναι, κάνω τα μαλλιά μου ροζ, όλα αυτά. Τα έκανε και αυτός λοιπόν. Τα έκανε, τα άκοψε, τα κοντόκοψε και επέστρεψε από το Dragonstone όπου υπήρχε. Μετά τη μάχη τέλος πάντων στα Stepstones είχε αράξει κιόλας εκεί. Και γυρνάει στο παλάτι για να αυτοανακηρυχθεί King of the Narrow Sea. Που βέβαια ο Βυσέρης δεν είδαμε να έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Το οποίο συνέβη και στα βιβλία. Δηλαδή, απλά ο άλλος έσκασε με τη σταυλία, σφάσισε, κοίτα να δεις. Εγώ πιστεύω ότι είμαι βασιλιάς. Τι στέλνει θαλάσσης. Και τώρα ο Βυσέρης φάσισε, ξέρεις τι. Είσαι ο βασιλιάς, στέλνει θαλάσσης. Δηλαδή. Είναι ο ορισμός του. Hashtag μόνος του, ξέρω. Δηλαδή, ήρθε. Και άμα θέλει να ξέρεις, εγώ, εμένα που με βλέπεις, εγώ ρε. Έτσι. Μου βασιλιάς, ρε. Τη θάλασσα, τη πίσω. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Cool, ok. Και όταν κάνει εκεί αυτά που κάνουν και ακόμα οι βασιλιάδες με τα σπαθιά, στα ξύφη πάνω στο κεφάλι σου που κάνει, σου κάνει αυτή τη γελιότητα, τέλος πάντων, τι είναι αυτό. Ποιος χωρέστηκε τη Βασίλισσα Ελισάβετ, να το πούμε και αυτό, μιας που λέμε οι βασιλιάδες. Τα έχει κάνει και αυτή αυτά τα χρυσή δεξιά αριστερά, και αν έχει κάνει. Και αν έχει κάνει. Πλήρης ημερών. Λοιπόν. Και φεύγουμε αυτή τη διαδικασία και αρχίζει να κάνει τέλος πάντων μια κουβέντα με τη Ρενίρα. Εκβαθέων θα πω, όπου ρε παιδί μου της λέει ότι κοίτα να δεις, ναι είναι το καθήκον, γιατί αυτή γκρινιάζει, κλασικά ότι δεν ψήνω με όλο αυτό που συμβαίνει, εκείνος της λέει κοίτα υπάρχουν πολύ χειρότερα προβλήματα στον κόσμο, δεν θα διαφωνήσω γενικά, αλλά είναι μεγάλο το πρόβλημά της, θέλω να το αναγνωρίζουμε αυτό, και της λέει ρε παιδί μου ότι αν ήταν τόσο ας πούμε... Γιατί του λέει ότι είσαι τυχερός, γιατί κάνεις τη ζωή σου, okay, γιατί δεν έχεις, σου έχει δώσει παιδί ή σύζυγός που δεν τη θες μία. Βρήκες εκεί πέρα μια θάλασσα και αυτό να κυλήθηκες βασιλιάς της και ο πατέρας μου σε φάση, καλά, whatever, κάνω τραβή. Ό,τι να είναι, αυτό. Και της λέει ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί άμα ήταν έτσι τα πράγματα θα μπορούσα να είχα διώξει τη δικιά μου και τέλος πάντων έχουν μία... αλληλοκατανόηση, ας πούμε, θα πω. Ναι. Είναι και λίγο συνέχεια της συζήτησης που έχει η Ρενίρα με την Άλισεν σε σχέση λίγο με το, κάπως, με το προνόμιο λίγο της κατάστασης που κάπως μιλάνε για αυτό. Βεβαίως. Μπορείς να, το μπορεί να πει κανείς, αυτό που συμβαίνει μετά, βέβαια. Βεβαίως και μπορείς να πεις ακόμα ότι είναι και συνέχεια της συζήτησης που είχε στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Κρίστον Κόουλ. Που του συζητά, ναι. Που λέει εσύ ότι δεν είχε να πάρει, ας πούμε, σαμπουάν και άλλη γκρίνιαζε. Μπράβο, γιατί... μπράβο, μπράβο, ναι. ακριβώς. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό. Είναι όλα, σας έχω ξαναπεί, είναι όλα λεπτοδοσμένα σε αυτή τη σειρά. Έχουμε ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Θα υποθεί τρεις φορές σε κάθε επεισόδιο. Ναι, γιατί είναι αυτό. Δεν υπάρχει ο χρόνος, επειδή δεν αφήνεται ο χρόνος απλά για να αφαιθεί κάτι να. Να κυλήσει να λίγο, απλά να υπάρξει. Οργανικά να προκύψει. Ναι. Οπότε σου λέει θα το πούμε τρεις φορές και είναι σαν να γίνει. Εντάξει, cool. Okay. Okay. Λοιπόν,
Οπότε, θείος και ανιψιά, επειδή ο θείος την αφουγκράζεται την ανιψιά, την ξέρει. Και έχουμε ξαναπεί ότι ο Ντέιμον γενικά, ενώ την κατανοεί, την καταλαβαίνει, την αισθάνεται, την αισθάνεται. Και επειδή, όπως έχουμε πει, ο Ντέιμον γενικότερα είναι πάρα πολύ Team Targaryen. Δηλαδή, όντως, να ξέρετε, την οικογένειά του όντως την αγαπάει και τη φροντίζει και θέλει να είναι. Μην βλέπετε που θα πλακωθεί με όλους, αλλά όντως δεν είναι επίπλαστο το ενδιαφέρον που δείχνει όταν το δείχνει. Και εφόσον αυτή εκφράζει την επιθυμία, θα ήθελα να ζήσω, ας πούμε, ελεύθερα, έστω για ένα βράδυ να συμβούν πράγματα. Να δω, ρε παιδί μου, τι παίζει, ξέρω εγώ, στη ζωή εκεί έξω πέρα από το παλάτι. Μεταμφιέζεται η μικρή σε μικρό, σε αγόρι. Και είναι φάση, δημιουργάσαμε να σε κάνω μια τουρνέ στα πορνεία της πόλης. Αυτό. As it happened, δηλαδή. Πάμε λίγο να δεις πώς είναι η αληθινή ζωή. Πραγματικά αμφιβάλλω την αυτή η αληθινή ζωή στο King's Landing, αλήθεια. Δηλαδή, ναι, όλοι αυτό κάνουν. Τι εννοείς, κάθονται όλη τη μέρα να βλέπουν παραστάσεις για την. Παραστάσεις προπαγάνδας, παύλα σάτυρας για τη βασιλική ζωή. Και μετά ένα πέρασμα στο πορνείο της γειτονιάς. Ναι, ναι, ναι. Όχι, πραγματικά αμφιβάλλω, ναι, όχι, δεν το κάνουν όλοι αυτό. Οπότε είχε ενδιαφέρον. Πες, συγγνώμη. Όχι τίποτα, είχε πλάκα, ρε παιδί μου, όταν σε κάτι τέτοιες ταινίες ή σειρές, υπάρχει πάντα αυτό το κλασικό το. Και στο Game of Thrones δεν είχε κάτι τέτοιες αντίστοιχες σκηνές του. Παρακολουθώ ένα θεατρικό που συνοψίζει κάτι. Ναι, είναι πολύ στάνταρ. Προς το τέλος ειδικά. Ναι, ναι, τίποτα. Mm. Αυτό έχει πλάκα. Και είχα γελάσει στο Thor που το σατυρίζει κιόλας. Ναι. Και στα δύο τελευταία Thor. Και στα δύο, ναι, εντάξει. Στα δύο. Στο τελευταίο δεν γέλασα απλά. Αλλά ναι, και εγώ στο τελευταίο δεν γέλασα. Ήθελα πολύ να γελάσω. Ήθελα πολύ, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Οπότε βλέπουν αρχικά αυτό το θεατρικό έτσι κρυμμένοι και οι δύο. Το οποίο, ας πούμε, σχολιάζει το γεγονός ότι έλα μωρέ, η Ρενίρα που είναι επίσημα διάδοχος, είναι κοπέλα, θα είναι αδύναμη για αυτόν τον ρόλο, περιμένουμε τον Έγκον, ας πούμε, να αναλάβει τα ενία. Προφανώς ξενερώνει μικρή, αλλά απ' την άλλη, επειδή έχει και αυτή την περηφάνεια που έχει τον εγωισμό, δεν με νοιάζει, τη λένε αυτοί, και τους λέει κάτι ενδιαφέρον ότι θα πρέπει, αν πρόκειται να τους κυβερνήσει, θα πρέπει να αρχίσουν να σε νοιάζουν. Η γνώμη τους και τα λοιπά, γιατί εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ στην πράξη βλέπω ότι δεν χρειάζεται να ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Κοίτα, δεν χρειάζεται. Βλέπω στην πράξη. Θα σου πω, δεν χρειάζεται γιατί. I guess δεν χρειάζεται για τους Targaryen, γιατί έχουν δράκους, με την έννοια ότι, κοίτα, μην μου πολυκουνιάσετε, γιατί σας καίω όλους. Όπως είδαμε ότι μπορεί να γίνει. Σας κάνω όλους ψητούς. Αλλά τι λέει, επειδή θεωρώ ότι καλό θα ήταν αυτά να μην γίνονται. Οπότε θα πρέπει να σε νοιάζουν, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι. Και πάμε στο κυρίως πιάτο, λοιπόν. Mm-hmm. Προσέξτε, μάλλον. Θέλω να κάνω μία πολύ μικρή μνήμα στα βιβλία. Ακούστε. Παρακαλώ. Επειδή στο βιβλίο το Fire and Blood οι πηγές είναι, ας πούμε, εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, πες το έτσι. Είναι γραμμένο από διαφορετικές πηγές που υποτίθεται ζούσαν τότε. Ο ένας μπορεί να είναι Μέιστερ, ο άλλος μπορεί να είναι ο τρελός της αυλής, οτιδήποτε. Που σημαίνει τι, ότι για κάποια γεγονότα μπορεί να έχουμε δύο και τρεις εκδοχές για το τι πραγματικά συνέβη. Α, ενδιαφέρον αυτό. Αυτό είναι η έκπληξη για εμάς τους αναγνώστες, ότι κάποια πράγματα η σειρά τα απαντάει. Εμείς, ας πούμε, παίρνει, ας πούμε, θέση. Δηλαδή, τι έγινε όντως. Παίρνει μια θέση ιστορικής αλήθειας, ας πούμε, κάπως. Αντί να. Σου δείχνει τι έγινε όντως. Γιατί για το σκάνδαλο που ξεπήδησε, ας πούμε, μέσα από αυτό το επεισόδιο σχετικά με τον Ντέιμον και τη Ρενίρα, είχαμε πολλές διαφορετικές. Είχαμε τρεις διαφορετικές. Άρα, ουσιαστικά, στο βιβλίο, αφηγηματικά είναι πιο κοντά, ας πούμε. Μάλλον να το πω αλλιώς, αν καταλαβαίνω από αυτό που περιγράφεις, είναι ότι ο τρόπος που εξελίσσεται σαν πλοκή το επεισόδιο αργότερα, θα φτάσουμε και εκεί πέρα, με τις διαφορετικές εκδοχές που ξέρεις, ο κατάσκοπος είπε σε αυτόν και αυτός λέει στο βασιλιά και λέει έτσι ότι έγινε αλλιώς. Ότι αυτό είναι πιο κοντά. Τη λογική του βιβλίου. Σωστά. Στην αφηγηματική. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, σε αυτή, ένας Μέιστερ. Η απορία μας ήταν στα βιβλία ότι γιατί ο Ντέιμον πήρε πόδι από το παλάτι. Γιατί τον εξόρισαν. Ο ένας είχε πει ότι απλά πλακώθηκε με τον Βυσέρη, δεν ήταν κάτι άλλο παραπάνω από μια διαφωνία κλασική μεταξύ αυτών των δύο αδελφών. Και του είπε στο τέλος, α, στο διάλο, φύγε πια, μας θα έχεις κάνει τούμπανο. Ναι. Ένας άλλος είπε ότι είχε ακουστεί ότι έκανε κάποια μαθήματα στη Ρενίρα για το πώς να φυλάει έναν άντρα, για το πώς να ικανοποιεί με το στόμα της έναν άντρα. Χοντρό, ας πούμε, και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Και το πήρε ήδη ο Βυσέρης σε φάση κλωτσιές και μπουνιές. Και αυτή ήταν, νομίζω, η τρίτη πιο χοντρή εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή ήταν αυτό σε κάτι πιο light. Ναι.
Ότι τέλος πάντων δεν είχε ακριβώς κάνει πράγματα πάνω του ή οτιδήποτε. Αλλά ότι φλέρταραν και τέτοια. Ναι. Μπορεί να μην το θυμάμαι καλά ακριβώς. Αλλά είχε ακουστεί λοιπόν αυτό. Οπότε πηγαίνοντας εγώ σε αυτό το επεισόδιο και ας έχω διαβάσει το βιβλίο, δεν ξέρω ακριβώς. Ακριβώς τι πρόκειται να δεις και με τι τρόπο, τι ισχύει, ας πούμε. Τι ισχύει. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πω, αν και κάτι, ας πούμε, πέσει. Δεν θέλετε spoilers, αλλά δείτε κάτι, ρε παιδί μου, στο ίντερνετ γραμμένο. Μην πανικοβληθείτε, γιατί μπορεί η σειρά να πάρει άλλο δρόμο εν τέλει. Και βλέπουμε τι έγινε. Αυτό που έγινε είναι βασισμένο σε αυτό που λένε αυτές οι πηγές, mm-hmm. αλλά είναι και λίγο διαφορετικό. Δηλαδή. Αυτός πάει, την πήγε εκεί στο πορνείο, βλέπανε να γίνονται πράγματα δεξιά-αριστερά, προφανώς φουσκοδεντριές κατέρωθεν. Οπότε... Σε πιάνει μια θάλασσα ταραχή, ας πούμε. Και ποιον έχεις μπροστά σου τώρα. Ξέρω εγώ την ανιψιά σου. Τι κάνεις. Συμβαίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, οι αντιδράσεις, εδώ θέλω να... Συγγνώμη, θέλω να πω ότι πραγματικά, αν βγάλεις τη σειρά... Από την ύπαρξη και πάρει out of context πράγματα που λέμε ή έχουμε πει, πρόκειται να πούμε. Για φυλακή. Αυτή, είναι πραγματικά φυλακή. Για τα μέσα. Τέλος πάντων. Κανονικά, οπότε πραγματικά. Κοίτα να δεις τι είναι το context. Για αυτό, αυτό. Ναι. Είχα διάφορες αντιδράσεις στο κινητό μου μετά από αυτό το επεισόδιο. Ναι, οι περισσότερες ήταν. Δεν ξέρω βέβαια γιατί, έχοντας όλοι σας δει το Game of Thrones, ότι. Μα είναι δυνατόν, την έπεσε στην αντιψιά του. Καλά, βάζει χέρι στην αντιψιά του. Δεν ξέρω τι σειρά έχετε έρθει για να δείτε. Ένταση ήταν, έκανε τη διαφορά. Λοιπόν, ο Μάριος ο Μαύρος μου στείλε στο Instagram, ξέρω που μιλάγαμε για το επεισόδιο και μου κάνει. Εγώ μου λέει χθες μέσα στην τρελή χαρά που τους είδα να χαμουρεύονται. Ναι, ρε Μάρη, έχει έρθει στη σωστή σειρά. Να δει τα τρελόπαιδα επιτέλους. Ναι, α πούμε. Χτυποκάρια στο Beverly Hills. Το έχουν κάνει το King's Landing. Τέλος πάντων. Όμως, να. Είναι ένα will they, won't they, απλά ξέρεις. Υπάρχει ένα context συγκεκριμένο εποχής. Τι να πολύ κάνουμε τώρα, είναι, εποχής πάρα, και πολύ, οίκου, είναι έτσι. Πάρα πολύ συγκεκριμένο η αλήθεια. Είναι φοβερά specific στο Ταργκάριεν αυτό. Και όμως ένα από διαφοροποιείται, ας πούμε, για αρχή, ότι καταρχάς την αφήνει σιξιλή, δηλαδή έμπτη βάση τη διαδικασία, έμπτη στο τέλος την παρατάει, γιατί έχει ένα κράτημα σε εκείνη τη φάση. Δηλαδή ναι. Νιώθω. Εσύ πώς το νιώσες, εγώ σε αυτή. Όχι, νιώθω... Αυτό ένιωσα. Απλά έχω παρόλα αυτά απορία. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γιατί το δίνω πάλι δεδομένου του context. Έτσι, δεν τρέμουμε, ρε παιδιά. Η απορία που εκφράζω δεν είναι γιατί δεν συνέχισε να ερωτοτροπεί με την ανιψιά του. Λοιπόν, είναι. Δηλαδή είναι, αλλά είναι στο συγκεκριμένο context. Γιατί θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, ξέρεις. Στο κόντεξ το δικό του, στον Ταργκάριεν, και αυτή τη στιγμή που αυτός είναι και πιο, ας πούμε, παραδοσιακός, σκληροπυρηνικός... Ταργκαριανός. Ταργκαριανόπουλος. Ωραίο. Ήτανε, συγγνώμη, άνοιξα το παγούρι μου. Ακούσατε το παγούρι μου να ανοίγει μάλλον, ναι. Τι είναι αυτό που τον κρατάει? Όντως είναι μια ερώτηση. Εγώ τι πιστεύω, ναι. Θα σου πω. Υπάρχει αυτή η παλιά παράδοση των Ταργκάριεν, ναι. Που λέει ότι μπορείς να πάρεις και δεύτερη γυναίκα, ναι. Και αυτή μπορεί να είναι συγγενή σου, ναι. Όμως δεν είναι μια παράδοση που έχει κρατηθεί αφού φτάσαν στο Westeros. Άρα μπαίνει σταδιακά ένας, το βλέπουμε και σε άλλα σημεία. Δηλαδή το κάνω έγκρο με τις δύο αδερφές που σας το έχω πει. Υπήρχαν όμως θέματα με αυτό. Σας έλεγα ότι ας πούμε η πιστή των Seven και όλα αυτά. Τι ήρθατε να κάνετε εδώ πέρα, νομαλάρες. Οπότε του δημιουργούσε πολιτικό πρόβλημα. Ναι, παίζει ένα τέτοιο πράγμα ότι σταδιακά ο πολιτισμός που λέμε, τέλος πάντων, ότι ο πολιτισμός είναι πάντα, ξέρεις, κάπως υποκειμενικό. Είναι πάντα θέμα ξεοπτικής. Για αυτούς ο πολιτισμός είναι αυτό, whatever. Ναι. Είναι, ξέρεις. Ο πολιτισμός εντός εισαγωγικών, ας πούμε, το ότι ήρθαμε εδώ πέρα, είναι ότι κάπως σταδιακά κάπως στο πέρασμα των δεκαετιών και των αιώνων κάπως αρχίζει να, αλλάζει. Μα, και ο Τζαχέρης που είχε προηγηθεί του χρόνια πριν, που πήρε τελικά την αδερφή του, σας λέω πόσο μεγάλος έρωτας κτλ. Ήταν και πάθανε για να παντρευτούν, τους πρίξαν να μην το κάνουν, τους είχαν λόγο δώσει αλλού. Αλλά όσον αφορά το δεύτερο γάμο, θα σας θυμίσω πώς είχε αντιδράσει ο Βυσέρης μέσα στα νεύρα όταν είχε λάβει εκείνο το γράμμα από τον Ντέιμον. Που του έλεγε ότι εγώ, σύμφωνα με την παλιά παράδοση, θα πάρω την παλακίδα μου, ας πούμε, θα την παντρευτώ επίσημα. Και έγινε όλο αυτό με το αυγό και είδε την δράση καλά. Είχε τσαντιστεί. Τι σημαίνει θα πάρει και δεύτερη γυναίκα? Κάνει μια συμφωνία με το Βέιλ, να πούμε. Τι θα πάρει δεύτερη γυναίκα και θα. Αυτό είναι συμπράξεις, είναι τέτοιου τύπου συμφωνίες αυτές. Οπότε νομίζω ότι ο Ντέιμον, βέβαια, στην προκειμένη, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι.
Πάλι θα μπλέξω. Θα μπλέξω. Γενικότερα, ναι. Είναι όλο μπλέκω. Ναι, καλύτερα για μια φορά, ας μην, ας πούμε. Ας μην. Ναι. Αλλά νομίζω ότι παίζει και ρόλο ότι όντως ενδιαφέρεται σε προσωπικό επίπεδο για τη Ρενίρα και δεν είναι, ξέρω εγώ, in love μαζί τη ή κάτι τέτοιο, σε αυτή τη φάση οτιδήποτε. Αλλά, ότι ήταν κάπως η στιγμή και λέει, είναι αυτό που λες τώρα. Μην το, ας μην τα γράψουμε όλα. Αυτό και αν έχει συμβεί. Αυτό, ναι, καλά. Όλοι σας το αναγνωρίζετε αυτό. Έγινε, άστο, πάω, μαζέψου, ξέρω εγώ. Αυτό, είναι. Μάζεψε το κάπως. Ας το ξαναδούμε το πρωί. Είναι λίγο, ναι. Πολύ σωστό. Εδώ είμαστε. Αυτό. Λοιπόν, οπότε εγώ έτσι την ερμήνησα αυτή τη σκηνή, ότι την αφήνει, δεν την αφήνει για να την αφήσει, ότι ας τη σου κάνα μικρούλα και σ' αφήνω έτσι για να μας θυμάσαι και να μας σκέφτεσαι. Μα καμία σχέση, είναι μετά παραπατάει. Δεν είναι, δεν παραπατάει, ξέρεις. Και επίσης κανονικά δεν αφήνεις τώρα ένα παιδί μέσα στο King's Landing που τυχαίνει να είναι η διάδοχος, ναι, παύλα, ναι, πριγκίπισσα. Δηλαδή πραγματικά σοκαρίστηκε και λίγο αυτός, ναι, οπότε ακριβώς την έκανε. Αυτό, τύπου βιβλίο, τώρα λίγο να συνέλθουμε. Και επιστρέφει Ρενίρα στο παλάτι. Και συναντάει αυτόν που όντως της αρέσει αυτή τη φάση. Γιατί νομίζω με τον Ντέιμον η φάση είναι λίγο, τώρα που μιλάμε, εξερευνητική περισσότερο. Ότι αχ, συμβαίνουν κάποια πράγματα στο σώμα μου, με αυτά που βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει ένας πρόθυμος άνθρωπος εδώ να μου δείξει και εμένα πώς γίνεται. Και ούτως ή άλλως έχουν μια. Δηλαδή, το είχαμε πει στο επόμενο επεισόδιο, έχουν μια κάποια ενέργεια γενικότερα. Υπάρχει δηλαδή, μια ενέργεια. Υπάρχει ένα, ναι, αλλά ένα κάποιο connection, υπάρχει. Υπάρχει. Σε ένα επίπεδο. Όχι, ας πούμε, καθημερινό, όχι τριβής, όχι περισσότερο. Όχι στον αέρα, πώς το λέω, Σαμαράς του Εσμίζεσαι, το μυρίζετε κι εσείς. Ναι, 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 ναι. Ναι. Οπότε, όμως, στο παλάτι πετυχαίνει τον τύπο με τον οποίο actually θα ήθελε να τα κάνει όλα αυτά, οπότε σου λέει, ξέρεις τι. Τώρα, στη φάση που είμαστε κιόλας. Ή δεν πούμε, πάμε. Κάτι πρέπει να γίνει κιόλας. Η κοπέλα θα έχει φτάσει και μέχρι, τέλος, ναι, πάντων, ναι, ναι, να μην αναλύσω πράγματα. Άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε, καταλαβαίνετε, νεύρα. Οπότε, ο άλλος προσπαθεί να αντισταθεί. Όχι μόνο νεύρα. Ναι, ενώ σου βγαίνουν νεύρα, μου δεν είναι έξαλλο. Λοιπόν, οπότε βλέπει το αυτό και θυμάστε από τα πρώτα επεισόδια πόσο πολύ τσάρε. Θυμάστε που κοίταγε από την κουπαστή, το κοίταγε καλά. Βγάλε το κράνο να σε δω καλύτερα. Οπότε αυτό, επειδή έχει όρκο σέλιμπαση. Αχ, δεν μου έρχεται θέμα στα ελληνικά, τέλος πάντων. Ναι, αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί, ναι, να κάνει το σεξ πια, τέλος πάντων αυτό. Στην αρχή προσπαθεί να τύπου. Όχι, πάρε το χέρι σου, μην το πει. Τώρα πιο κοροϊδεύεις, δηλαδή. Ειλικρινά το επόμενο δευτερόλεπτο έχει αρχίσει να γδύνεται. Και έχω απολαύσει όλα τα memes του ίντερνετ με το πόσο αργά έγινε η αφαίρεση της πανοπλίας. Είναι τέλειο. Ήτανε 5 λεπτά σκηνή απλά γιατί έβγαζαν πολύ πολύ αργά όλο αυτό το. Ναι. Και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Όντως μ' άρεσε. Είναι η πιο γλυκιά τέτοια σκηνή που έχουμε δει γενικότερα σε αυτό το σύμπαν. Νομίζω μόνος ανταγωνισμός είναι. Του Grey Worm με την Miss Sunday που είχαν έτσι μια ωραία στιγμή πριν κάνουν σεξ, ξέρεις, γιατί εκείνος ήταν ευνούχος και έπρεπε λίγο, ναι, να, ναι, το συζητήσουν, ναι, ναι, ξέρεις, και όλο αυτό ήταν πολύ sweet. Προς τη στιγμή νόμιζα ότι εννοούσε τη Μελισάνδρα και λέω, τι λέει, ποιες. Όχι, Miss Sunday, καλά δεν το είπα, νομίζω, ναι, όχι, καλά, όχι, εννοούσα, καλά το είπες, εγώ, ναι, 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 εγώ κόλλησα, ναι, λίγο και μας φάσει, okay, θα το βλέπω γι' αυτό, αλλά ναι, anyway. Είναι το πιο sweet πράγμα που έχει κάνει και το πιο φυσιολογικό, ναι, πώς να, ναι, πω, ενώ κάπως έτσι, τέλος πάντων. Πώς σου φάνηκε σε αυτό, πιο το, απ' όλα τη τώρα. Τη διάρκεια της σκηνής, λοιπόν, το πώς με. Μια, ναι, χαρά, μ' άρεσε η σκηνή, μ' άρεσε γιατί δεν, είναι και lustful, είναι και, δηλαδή ξέρεις, είναι και, ναι, είναι και η όλη η κάψα, δηλαδή περνάει. Μ' άρεσε και σε αντίθεση με την προηγούμενη, δηλαδή. Ότι με τον Ντέιμον έχει άλλη ενέργεια. Είναι, ναι, λίγο άλλη ενέργεια, είναι λίγο κάπως πιο. Χάος. Λίγο πιο εφιαλτικό το άλλο, είναι λίγο διαφορετική η μουσική, είναι λίγο πιο. Χωρίς να το. Δεν ξέρω. Μ' άρεσε γενικά το πώς γυρίστηκε. Το πώς είναι. Το πώς είναι γυρισμένες αυτές οι σκηνές. Είναι πολύ, πολύ περίεργο το. Πώς να το πω τώρα. Το dynamic του να πιάσεις ένα τέτοιο πράγμα. Είναι πολύ. Είναι πολύ λεπτή η ισορροπία. Δεν θα ήθελα, ας πούμε, από τη στιγμή που η σειρά είναι στο context το συγκεκριμένο που συζητάμε. Δεν θα με ενδιαφέρε απαραίτητα να δω κάτι το οποίο με το που μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική, δηλαδή με το που εισάγει το ότι υπάρχει, ας πούμε, μια τέτοια δυναμική ανάμεσα στη Ρενίρα και στον Ντέιμον. Δεν θα ήθελα να είναι απαραίτητα με το καλημέρα, πώς να το πω,
αρνητική η σειρά απέναντι σε αυτό. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Αρνητικό είναι και πάλι το λέω. Είναι πολύ περίεργα όλα αυτά τα πράγματα που λέμε. Ελπίζω να βγάζει νόημα και να μην. Όχι, εννοείς, από ό,τι καταλαβαίνω, εννοείς ότι εφόσον αυτό το πράγμα βγάζει νόημα μέσα στο δικό του σύμπαν. Αυτό ακριβώς. Δεν θα ήθελα. Δικιά τους κουλτούρα. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία και δεν θα ήθελα να είναι ένα πράγμα που ξέρεις με το που μπαίνει εκεί να είναι ένα, ξέρεις, σκοτεινό. Είναι ένα περίεργο πράγμα που κι αυτοί. Προσπαθούν να το διαχειριστούν. Αυτό. Okay. Προφανώς, οπότε εκεί θέλω να καταλήξω ότι μ' αρέσει, ας πούμε, που αμέσως μετά έχουμε μια άλλη ερωτική σκηνή, η οποία είναι εντελώς διαφορετικά γυρισμένη, προφανώς. Mm. Έχει άλλο τόνο, έχει άλλο. Είναι sweet, πολύ. Είναι sweet και είναι και πιο, ας πούμε, έτσι, πιο παθιασμένο, ξέρεις. Mm. Το άλλο είναι πιο τρομακτικό. Αλλά όχι με την έννοια του. Βλέπουμε δεν κάτι. Είναι καρτουνίστικα. Δεν είναι τύπου. Ξέρεις, έχουν βγει πινακίδες ότι. Α, κόλλας και τα λοιπά. Είναι τύπου. Θα το. We'll figure it out. Θα το φτιάξουμε. Θα το δούμε αυτό το ή πράγμα. Και όχι, αλλά τέλος πάντων. Αυτό. Θέλω να καταλήξω ότι μ' αρέσει ο τρόπος που εν τέλει. Η ισορροπία στην οποία κατέληξε. Ως προς αυτό το πράγμα, νομίζω ότι το έχουν χειριστεί καλά σε επίπεδο αισθητικό, σε επίπεδο τόνου. Θα συμφωνήσω. Είναι κάτι το οποίο. Δεν ξέρω, με εξέπληξε όπως τώρα και που με ικανοποίησε σαν narrative και σαν το πώς ακολούθησε τους χαρακτήρες, την τρικυμία στην οποία βρίσκονται ενδεχομένως. Ότι είναι ένα, ξέρεις, στο context αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τους προέκυψε και το εξερευνάμε σαν να είναι άνθρωποι και σαν να μην είναι τέλος πάντων, ξέρεις, καρτουνίστικα stick figures. Αυτό θέλω να πω. Συμφωνώ και επειδή μιλάμε για τον Κρίστον, θυμήθηκα την άλλη εκδοχή στα βιβλία. Η άλλη εκδοχή έλεγε ότι έγινε ό,τι έγινε, ότι τη έκανε αυτά τα μαθήματα επί τούτου, γιατί η Ρενίνδρα είχε ζητήσει ότι εγώ γουστάρω τον Κρίστον, θέλω να ξέρω τι να του κάνω. Άκου τώρα, ναι. Ότι αυτός μετά, ότι όντως μετά τον προσέγγισε ο Κρίστον, είχε φρικάρει, ας πούμε, έλεγε η άλλη εκδοχή. Και το είχε φρικάρει τόσο πολύ που, ας πούμε, ακούστηκε, έγινε και οδηγήθηκε αυτό το θέμα στο Βυσέρης. Που τελικά ο Βυσέρης έδιωξε τον. Δηλαδή, αυτές ήταν οι τρεις. Αυτό που ξέραμε, αυτά τα τρία σενάρια που είχαμε. Για το τι. Γι' αυτό σου λέω, διαφοροποιήθηκε. Δηλαδή, δεν έχει φρικάρει ο Κρίστον. Δεν του είπε ότι ξέρεις, μόλις φασωνόμουν με το θείο μου και ήρθα καπάκια. Ναι, ναι, ναι. Δεν έγινε αυτό. Οπότε τώρα, ναι, και αναγνώστε, ξέρουμε υποτίθεται ακριβώς τι έγινε. Και μετά έχουμε την διαρροή της φήμης. Αυτό. Ο κύριος Ότο Χάιτάουερ, που ειλικρινά. Μόνο ο Κατάρες, δεν ξέρω, τον αντιπαθώ βαθιά. Λέει, πάει να προλάβει στο Βυσέρης ότι μου είπανε ότι η κόρη σου είναι indecent και κάνει πράγματα στα στενά και ρεζίλει. Προφανώς ο άλλος βλέπει κόκκινο. Αυτό, Βυσέρης, ότι δεν το πιστεύω. Δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ μέσα. Ούτε σήμερα θα πάρω πρόβλημα με την ισχύα μου. Τίποτα δεν μπορεί να αυτό. Οπότε. Φτάνει και στα αυτιά της Alicent και έχουμε το πρώτο, έτσι, προφανώς δεν είναι το πρώτο ψέματα, το πρώτο το ρήγμα, το μεγάλο είναι το σαφέ, το προφανές ότι είναι πια γυναίκα του μπαμπά της, αλλά ναι. Την απευθεία τους, ας πούμε, κόντρα, όπου η Alicent είναι πάρα πολύ, ας πούμε, τσαντισμένη, αυτό που δεν έχουν πει επίσης στη σειρά, νομίζω όμως θα προκύψει ή ελπίζω να προκύψει, δεν ξέρω, η Alicent των βιβλίων είναι θρήσκα. Είναι, ρε παιδί μου, θρήσκα. Είναι πολύ κοντά στο. Οπότε φανταστείτε ότι όπως και να έχει αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ άβολο. Ότι ξέρεις, μου πάνε ότι φασονώσουν με τον Ντέιμον. Που είναι και του τρελού γενικά ο Ντέιμον. Δεξιά-αριστερά. Ναι, καλά, δεν θα πάει αυτό. Αυτό είναι πολλά τα layers. Είναι πολλά, δηλαδή, τα layers. Πέρα από όλα τα άλλα. Πέρα από το ηλικιακό, το θείο σου. Είναι και το πολύ κλασικό το. Πας και μπλέκεις τα καλά σου. Αυτό της κολλητής σου. Με αυτό όνειρες να πας. Εσύ, τρελή. Χριστέ μου, πώς φορές έχω κάνει αυτή τη συζήτηση. Δεν αντέχω να την κάνω. Αυτό αν βρήκες, λοιπόν. Οπότε ναι, αλλά βάλτε και το layer, ας πούμε, το έξτρα που μπορεί να προκύψει κάποια στιγμή, ότι είναι και πιο συντηρητική γενικά η Alicent λόγω της θρησκείας. Είναι από τους πιο. Για μέλος της οικογένειας Ταργκάριεν πλέον είναι πιο συντηρητική από ό,τι θα είναι οι υπόλοιποι. Και το παίρνει πολύ στα σοβαρά. Θα δυσκολευτεί πολύ. Θα υπάρξουν ζόρυγες. Θα υπάρχουν θέματα. Και γενικά, ρε παιδί μου, είναι, τη βλέπετε ότι έχει ένα σφίξιμο σφιχτοκολλίας που λέω. Έχει μια μπαστούνίλα γενικά η Alicent. Δεν θα την εγκαταλείψει. Είναι η μπαστούνίλα αυτή που έχει. Φυσικά η Ρενίνδρα διαψεύει τα πάντα.
Όπως και πάρα πολύ πιστευτά κιόλας. Δηλαδή το ζει όταν λέει ότι δεν είναι δυνατόν να πιστέψεις για μένα τέτοια κατηγορία και που να λέει τέτοιο. Ποιος το είπε αυτό, η αμφισβήτηση της τιμής της πριγκίπισσας είναι προδοσία, θα απαγχωνισμός. Δηλαδή το πουλάει πάρα πολύ το. Είμαι προσβεβλημένη, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, δεν το δέχομαι. Οπότε πραγματικά την πείθει. Θα δούμε πώς εξελίσσεται αυτό. Ο Ντέιμον έχει ένα θέμα εκεί με τον Βυσέρης, όπου πια έχοντας φύγει από τον Dragon στον Ρεμαΐλα, η δικιά του τον έχει ουσιαστικά διώξει. Διώξει από το σπίτι, πες το έτσι, ναι. η γλυκούλα η δικιά του. Και του λέει ότι κοίτα να δεις, νιώθω ότι δεν σε έχω και πάρα πολύ ανάγκη πια, δεν πολύ θέλω να σε βλέπω. Πήγαινε στο σπίτι σου, γεια σου, ξέρω εγώ, στο αρχικό σπίτι. Πάει όντως αυτός έτσι, τρεκλίζοντας χειρολεκτικά. Και εκεί μέσα στο μεθύσι, μέσα στη μοθολούρα και τα λοιπά, λέει στον αδερφό του, που ο αδερφός του λέει, να σου πω, ισχύει. Κάτι άκουσα. Βάτεψε την κόρη μου. Δεν παίζει να είσαι τόσο... Δεν γίνεται. Του λέει κιόλας, ρε, έχω περάσει δεκαετίες να σε υπερασπίζομαι. Δεν μπορεί να κάνεις κι αυτό. Δηλαδή, βοήθησέ με, πέτα μου ένα κόκαλο. Πέτα μου ένα κοκαλάκι. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα στην κόρη μου. Η κόρη μου είναι η κόρη μου. Ο άλλος εντάξει, έχοντας το κόντεξ που λέμε τόση ώρα, είναι σε φάση, κάτσε ρε εσύ. Εμείς όταν ήμασταν μικροί, είχαμε περάσει από όλα τα μπουρδέλα του Kings Landing, να πούμε. Και η απάντηση ποια είναι του άλλου. Εμείς ήμασταν νεαροί άντρες. Η Ειρηνίδα είναι κόρη. Δεν του λέει ότι. Ναι, αλλά η Ρενίνα είναι ανιψιά σου. Εμείς δεν πήγαμε τις ανιψιές μας. Έχει πλάκα, πέρα από όλα τα άλλα, έχει πλάκα σε σημεία πώς συνδέονται τα ethics του, ξέρεις, της... αυτής της αριστοκρατίας, της inbred αριστοκρατίας, ναι. Με, ξέρεις, παραδοσιακά λαϊκά τέτοια του στυλ, ξέρεις, δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω πριν για τις στάμνες και για αυτή που παίρνουν παντρευτή. Ναι. Εδώ υπάρχει και το... Εμείς... Εντάξει, αλλά αυτή είναι η κόρη μου. Ναι, δηλαδή, ναι, μα εμείς ανδρωθήκαμε... Ναι, αλλά... Ναι, αλλά... Αυτή είναι η κόρη μου, όμως. Είναι το παιδί μου. Τι φάση! Ναι, εμείς είμαστε αγόρια. Αυτή είναι η κόρη μου. Θέλω να πω, αυτό είναι το... Είναι meme τύπου, ξέρεις, αυτά τα... που είναι δύο φωτογραφίες και έχει το emoji από κάτω που δίνει χειραψία, που συμφωνούνε, ξέρεις, είναι το inbred αριστοκρατία, ξέρω εγώ, 60's, παραδοσιακή... Ρεμαΐλα, στα στενά. Ναι... Και πλακώνονται και εκεί του λέει ο Ντέιμον, γιατί να μην την πάρω εγώ στην τελική. Γιατί να, δηλαδή, τον βλέπει αφού τον το θέτεις το θέμα, αφού το θέτεις ρε παιδάκι μου, και δεν κατάλαβα. Τον έχει πετάξει κάτω ο άλλος, είναι καβάλα από πάνω του, τον βαράει και ο Ντέιμον είναι σε φάση, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορώ να παντρευτώ την Ρενίρα. Δηλαδή δεν. Το μήνυμα δεν κάνει καθόλου καμφρού του Βυσέσου, παιδιά. Τίποτα. Δηλαδή δεν περνάει τίποτα. Όπου εκεί είναι που του λέει ότι κοίτα να δεις, έχω ανοιχτεί και έχω ανοιχτεί. Μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Δεν θέλω να υπάρχεις. Σε αποκηρύσω. The bird. Γεια. Yeah. Και φεύγει. Όμως, έχουμε την Άλισεν, η οποία έχει πιστεί να του μιλάει και να του λέει ότι, κοίτα, εγώ μίλησα με την Ρενίρα, δεν θεωρώ ότι είναι στον τύπο της, δεν είναι στη φύση να λέει ψέματα, στη φύση της να λέει ψέματα. Για τον αδερφό σου μπορείς να πεις το ίδιο. Του βάζει αυτή την υπόνοια, ας πούμε. Παρότι ο Βυσέρης είναι σε στήλ ότι ο Ντέιμον και η Ρενίρα έχουν το αίμα του δράκου μέσα τους. Δεν είναι σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, είναι πιο έξαλλοι. Και τον στρίβει η φάση, στρίβει. Τον μαλακώνει ρε παιδί μου, έχει αυτή την δυνατότητα η Alicent. Επίσης ξεχάσαμε να πούμε ότι όταν γινόταν ερωτική σκηνή με τον Κρίστον, την είχαν αντιπαραβάλει μια ερωτική σκηνή μεταξύ του Βυσέρης και της Alicent, η οποία ήταν νεκρά μάτια τίποτα. Στο. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα καθόλου. Ο άλλος έδινε πόνο μόνος του, δεν... Δεν ασχολιώ, δηλαδή δεν κοίταγε να δει. Υπάρχει ανταπόκριση, δεν ναι, υπάρχει. Πολύ τίποτα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό. Συνέχισε, αυτό. Ναι. Υπάρχει ένα ζεστό σώμα από κάτω, αυτό με αφορά. Αυτό, πάμε. Δώσ' του μπροστά πίσω, σπρώχνε. Η άλλη από κάτω. Πάμε. Τι ήταν. Έτσι. Πώ
πάμε, ρε παιδί μου, εκεί. Οι μεντεσέδες του κρεβατιού. Μεντεσέδες, πάμε, πάμε. Κάψιμο, κάψιμο. Θεέ μου. Γι' αυτό σας έλεγα στο πρώτο επεισόδιο μας ότι μην ψάχνουμε να βρίσκουμε τώρα άλλες λέξεις για αυτά που συμβαίνουν σε αυτές τις κοπέλες που πει άλλη δεν είναι βιασμός ή στην σεναριογράφος. Αυτό τι είναι που συμβαίνει στην Άλισεντρε, παιδιά. Σας πιστεύω ότι το ευχαριστείτε. Δηλαδή, που είδατε αυτή τη σειρά, τη σκηνή. Καλά πέρναγε. Παρατάτε με. Τέλος πάντων. Μόνος του, άλλος. Ναι, μόνος του, εντελώς μόνος του. Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι σε μία τύπα στον τοίχο. Δεν ήταν με άνθρωπο. Τέλος πάντων. Αλλά και αυτό όμως έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, η Άλισεν το αντιλαμβάνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι. Δεν αντιλαμβάνεται ότι βιάζεται, αν αυτό με ρωτάς. Αυτό εννοώ, καλά. Όχι, δεν μπορεί να βάλει αυτή τη λέξη. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή έχει... Αντιλαμβάνεται, είμαι σίγουρο ότι δεν, αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν είναι OK. Προφανώς, ναι. Ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ναι, ακριβώς. Αυτό. Ναι. Αυτό, παιδιά μου, συμβαίνει ακόμα και στην πραγματική ζωή. Έτσι. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές. 100%. Τώρα, σκηνικά, αφήστε τα με φίλες και λοιπά που μετά από 2-3 χρόνια επανεξετάσαμε πράγματα για να σας φάσει αυτό. Είναι αυτή η φάση που το ξανακοιτάς και λες. Ναι, κλείς, αυτό δεν ήταν καθόλου. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Σε άλλο κόντεξ, με άλλες έννοιες πλέον αυτό και λες. Γενικά, ακόμα και αυτό να μην έχεις το μεταγενέστερο, ας πούμε, νέο φακό, λόγω εμπειριών, λόγω διάβασες, έμαθες, αφυπνίστηκες, οτιδήποτε, όταν κάτι δεν πάει καλά, το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα. Απλά αν δεν έχεις το λεξιλόγιο, άμα θες να το πας στο πίσω μέρος του μυαλού σου, άμα δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις εκείνη την ώρα. Όμως, αυτό το feeling, αυτό που το πες πολύ καλά, something is off, ναι, είναι τέλειο, ναι, για να περιγραφεί. Και ενδεχομένως το καταπιέζεις εντελώς 100% γιατί τρομάζεις και μόνο στη σκέψη του που μπορεί να σου. Δηλαδή, άμα σου οδηγεί σε κάτι τελείως άγνωστο σε επίπεδο σκέψης και σε επίπεδο άλλων συνδέσεων κτλ. Ναι, μετά δεν έχεις τη ζωή σου. Αλλάζει όλο. Δηλαδή, στη φάση δεν ξέρω πού οδηγεί αυτό το πράγμα, οπότε. Fuck it. Δηλαδή... Ναι, fuck it πραγματικά. Και άλλωστε είναι και η μαμά. Δηλαδή, είναι η οικογένειά της τώρα αυτό. Δεν είναι, πού να πάμε, τι να κάνουμε κλπ. Οπότε, έχοντας μαλακώσει ο Βυσέρης με αυτή την τρικυμία που ζει σε κάθε επεισόδιο, καλεί τη Ρενίρα να τα πούνε και την πάει σε αυτό το εκεί με τις φωτιές, το ωραίο, το μυσταγωγικό το μέρος. Μ' αρέσει γενικά όταν έχουν σκηνές εκεί, είναι έτσι, δίνει μια έξτρα κάτι. Και της λέει, κοίταξε να δεις, θα σου δείξω κάτι. Και της δείχνει το γνωστό στιλέτο που εμείς είδαμε, με αυτό σκότωσε η Άρια τον Night King. Βλέπουμε άρα κάτι που δεν γνωρίζαμε, ότι βρισκόταν κάποτε στην κατοχή του Βυσέρης. Της δείχνει λοιπόν αυτό το στιλέτο, της λέει ότι πριν ότι αυτό ανήκε κάποτε στον Aegon τον κατακτητή και πριν από τον Aegon τον κατακτητή ανήκε στον Einar. Λοιπόν, και πριν από αυτόν δεν ξέρουμε, κάπως χάνεται, ας πούμε, στα έτη, δεν ξέρουμε πιο πίσω να πας. Ο Einar είναι, θυμάστε που σας είχα πει για μια κτύπησα την Ντένι στην Ταργκάριεν που είχε δει το όραμα ότι θα καταστραφεί η Βαλήρια και τους πακέτος όλους τους έπεισε, ότι ξέρω ότι ακούγεται τρελό που σας λέω ότι είδα σε όνειρο αυτό το πράγμα, αλλά επειδή νιώθω ότι πραγματικά θα γίνει, πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε από εδώ. Ο μπαμπάς της λοιπόν ήταν ο Einar. Αυτός είχε το στιλέτο κάποτε. Και είχε και δράκους, αυτός ήταν πολύ μάνα, ας πούμε, και ήταν αυτός που έφυγε από τη Βαλήρια και έκανε έδρα. Τον Ταργκάριεν εξελίχθηκε έδρα τους, τον Dragonstone. Αυτός είναι που πήγε και μετήκησε εκεί με τα δρακάκια του, με όλο του. Ανήκε λοιπόν σε αυτόν. Το ντάγκερ αυτό, όταν λέει το βάλεις, όπως είδαμε, στη φωτιά, φαίνονται αυτά που έχει πάνω του ανάγλυφα. Δηλαδή δεν φαίνεται με γυμνό μάτι, δεν φαίνεται. Φαίνεται άμα το πας στη φωτιά και κάπως καεί, πυρακτωθεί και φαίνεται τι γράφει. Και γράφει το γνωστό ότι από το αίμα μου θα έρθει ο πρίγκιπας που μας έχουν, ας πούμε, υποσχεθεί και η θέλησή του, το θέλημά του θα είναι το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου, που είναι, ας πούμε, το όραμα της, λέει, του Aegon. Ουσιαστικά ξέρουμε πια ότι είχε δει και εκείνος ένα όραμα όπου που έδειχνε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το Westeros εμείς, Targaryen, ας πούμε, πρέπει να είναι ένας Targaryen στο θρόνο όταν θα αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο χειμώνα που θα έρθει, γιατί θα καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα. Όχι μόνο τους ανθρώπους που μένουν σε αυτή τη χώρα, τύπου όλους, δεν θα καλυφθεί η γη με πάγο. Και αυτό το τραγούδι του ουσιαστικά είναι το όραμά του, ουσιαστικά, αυτό που είδε. Και έχει γραφτεί αυτό πάνω στο στιλέτο. Οπότε επαναφέρει, το χρησιμοποιεί αυτό ο Βυσέρης για να την επαναφέρει έτοιμη μια φορά στην τάξη. Σου έχω πει πόσο σοβαρή είναι η θέση. Σου έχω εμπιστευτεί τη διαδοχή. Σου έχω πει αυτό που πηγαίνει από Ταργκάριεν βασιλιά σε Ταργκάριεν βασιλιά. Ότι εδώ πέρα δεν είμαστε μόνο για να κάνουμε τους ωραίους
και για τους πλούσιους και τους δρακοάρχοντες. Έχουμε μια αποστολή που είναι να σώσουμε τους ανθρώπους γενικά, να σώσουμε τη γη, τον πλανήτη. Και εσύ πας και μου νιέσαι. Δηλαδή, τι... δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μ' αρέσει που έκανες το μπλίπ μόνη σου. Είναι ναι. εκπαιδευμένο ναι. αυτό, είναι έμπειρο. Έμπειρο. το κάνω και στην πραγματική σου. Α, μάλιστα. εγώ όχι, όπως έχετε ακούσει σε προηγούμενο επεισόδιο. δηλαδή, αλλά αναρωτιέμαι τώρα σε σχέση με αυτό που λες. Τι πιστεύεις, πώς πιστεύεις ότι θα συνεχίσουν να μπαίνουν κομμάτια του Game of Thrones μέσα στο. Δηλαδή, με τέτοιες μικροαναφορούλες, κάτι ψηλό οραματάκια, κάτι μαχαιράκια, δηλαδή ξέρεις. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, γιατί δεν είναι. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι λίγο πιο χειροπιαστοί ως προς τους δράκους. Γιατί. Π.χ. υπάρχει μία θεωρία ότι τα τρία αυγά της Ντανέρης ανήκαν ή είναι τα αυγά που είχαν κλαπεί από μία δράκαινα που ενδεχομένως να δούμε σε αυτή τη σειρά. Δηλαδή ξέρουμε μάλλον θα το δούμε, απλά δεν ξέρουμε αν θα το δούμε και σε αυτή τη σεζόν. Οπότε ίσως έτσι μπορεί να γίνει και κάτι πιο άμεσα του στυλ να τη δούμε να τα κάνει. Δεν ξέρω. Κατάλαβες. Νομίζω γιατί είναι άλλη χρονική στιγμή όταν συμβαίνει αυτό. Απλά ξέρω ότι πάντα είναι μια. Πώς να το πω, πάντα θέλουν σε spin-off γενικά να βρίσκουν την παραμικρή τρόπους αφορμή για να το συνδέουν και για να, ξέρεις, να εμφανίσει. Είναι πρακτικά δύσκολο εδώ πέρα να εμφανιστεί actual cast member. Δεν σαν τον Breaking, σαν τον Better Call Saul μπορεί να σκάσει, ναι. Μπορείς να το τέτοιο, αλλά καλά ποτέ δεν ξέρεις, αλλά... Δεν νομίζω ότι θα... Μπορούν να εμφανίσουν. Τι να πω, τα παιδιά του δάσους θα μπορούσαμε να δούμε κάποια στιγμή. Ναι, ίσως, αυτό. Πούμε, κάτι με τον Μπραν, ίσως θα μπορούσε να παίξει. Κάτι, ένα κοράκι, γιατί κάτι, υπάρχει. Καμία τέτοια ξυπνάδα, ναι. Ναι, sure. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Από υπαρκτούς χαρακτήρες που τους έχουμε δει. Ναι. Διαφορετικά, μόνο ναι. Μόνο τέτοια θα... πράγματα. Γι' αυτό ναι, μετά έχουμε, ξέρεις, τα οράματα και τα items και τα daggers και δεν ξέρω εγώ τι. Τα αυγά ενδεχομένως. Ναι, ότι... ναι. Ναι, νομίζω κάπως έτσι θα το πάνε. Αλλά μ' άρεσε που μου έδωσε και την ιδέα ότι μπορεί να δούμε και υπαρκτούς χαρακτήρες. Why ναι. not, μακάρι. Ναι. Και αφού τέλος πάντων την ξεχέζει, τη λέει άκουσε να σου πω, γιατί εκείνη του λέει φυσικά ότι... Της λέει ότι κοίτα να δεις, ο Τζαχέρης θα σε είχε αποκηρύξει ήδη, δεν υπήρχε περίπτωση. Και του λέει για μια φήμη, του λέει αν ήμουν άντρας θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να έχω 15 μπάσταρδα. Και τι ας πούμε, τι έκανα, καταρχάς δεν έκανα τίποτα, αλλά και να είχα κάνει... Τι στο καλό, ας πούμε, γιατί είναι τόσο... Και της λέει ξανά, περί ευθύνης, περί παράδοσης, περί. Και της λέει, κοίτα να δεις, επειδή έχει παραγίνει το κακό, σου ανακοινώνω ότι θα παντρευτείς στο Λέοναρντο Βελάριον. Ναι. Στο λέω, ναι. Δεν το συζητάμε πια. Γιατί με έχει φτάσει αυτό το σημείο, στο ναι. προηγούμενο επεισόδιο. Και να λες και ευχαριστώ κιόλας. Που είναι και ωραίο παιδί, που δεν είναι και εξάχρονο ή 70χρονο. Ας πούμε, δίνουμε, ο Μάν είναι ωραίος. Αυτό. Λοιπόν, και δικός μας άνθρωπος, έχει μεγαλώσει μαζί του, ενώ γνωρίζονται, είναι η Βελάριον, είναι τύπου μια πόρτα. Αυτό. Παιδάκι, παίζατε μαζί, ξέρω εγώ. Το ξέρεις. Είναι. Τόσες διακοπές μαζί είχαν. Νιώθω ότι είναι σαν να της λέει σου έδωσα χρόνο. Δηλαδή, στο προηγούμενο επεισόδιο σου έλεγα, τσακωθήκαμε ναι. μπροστά σε όλους. Δεν είναι παράδοση ούτε από άλλα από μένα, ρε νερά. Που της είχε πει σαν τη βάση για την τρυφή. Δεν ήταν ποτέ η παράδοση πάνω από το Σταγκάρ. Λοιπόν, η Ταργκάρ μάλλον πάνω από την παράδοση. Λοιπόν, οπότε πια της λέει σου λέω ότι παντρεύεσαι αύριο τύπου. Και μένουμε εκεί. Και κλείνει το επεισόδιο με την... μ' άρεσε πολύ αυτή η σκηνή μεταξύ του Βυσέρης και του Ότο, γιατί αντίστοιχα η Ρενίρα του βάζει... Ναι, αυτό. Οκ, okay, στα demands. Αλλά να ξέρεις τι συμβαίνει αλλά και αυτό. Αλλά θα γίνει αυτό. FYI, το δικό μου FYI είναι ότι αυτός... Ο Μαν θέλει να... Προσπάθησα να κάνω το αυτό bleeping που κάνεις εσύ, αλλά δεν μπορούσα. Πήγα να πω το λό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω, δεν το έχω. Λό, αυτό, ναι, αυτό. Το έκανα εγώ για σένα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι. Ναι, ότι κοίτα να δεις, ο Ότο θέλει ο εγγονός του να είναι ο διάδοχος και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το πετύχει. Οπότε του το βάζει αυτό στο μυαλό. Την επόμενη σκηνή που τον βλέπουμε να μιλάει με τον Ότο, καταλαβαίνεις ότι το έχει επεξεργαστεί. Δηλαδή τον βλέπεις ήδη. Πώς είναι αυτό που έχεις αυτή. Που βράζεις μέσα σου, αλλά είσαι πάρα πολύ ήρεμος. Γιατί έχω καταλάβει, Φίδη, τι έχεις κάνει. Έχω συμπληρώσει τα κενά. Έχω ενώσει τις τελείες σε αυτές τις λίγες ώρες που είχα να σου δω από το πρωί.
και θα σε χαίσω και σένα σήμερα. Έχω πολύ κακή μέρα. Όπως λες, έχω πολύ κακή μέρα. Οπότε, ναι, τον ξεφτυλί. Του λέει, καταρχάς απολύεσαι, ξεκινάμε τα βασικά, απολύεσαι. Και πλέον ξέρω ότι την Άλισεν μου την μπάσαρες εσύ. Mm. Γιατί δεν είχα ξεπεράσει τη γυναίκα μου και δεν ήταν τυχαίο ότι ήρθε στη ζωή μου η Άλισεν με τον τρόπο που ήρθε. Ουσιαστικά έτσι να το λέει, ήμουν ευάλωτος. Έψαχνα από πού να πιαστώ και εσύ έσπρωξες την κόρη σου. Ξέρω τι έκανε, τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Το ελάχιστο που μπορώ να κάνω είναι ότι εσύ εξαφανιζόλ. Αυτό, και γεια σου. Ναι. Γεια σου. Η τελευταία σκηνή του επεισοδίου, που ούτε αυτό υπήρχε στα βιβλία, είναι ότι ο μέιστερ της αυλής, ή δεν θυμάμαι τέλος πάντων να υπήρχε, πηγαίνει ένα τσαγάκι στη Ρενίρα. Α, μπράβο, ναι. Πηγαίνει αυτό δεν υπήρχε τσαγάκι. Στα βιβλία. Δεν το θυμάμαι αυτό να υπήρχε. Okay. Βάλτε έναν αστερίσκο, μπορεί να το ξεχνάω, αλλά δεν μου λέει κάτι αυτή τη στιγμή. Uh-huh. Ότι κοίτα να δεις, πιέσε ένα τσαγάκι. Μα γιατί να το πιω το τσαγάκι. Εσύ πιέστο. Ναι, πιέστο εσύ. Και εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Και τελειώνει το επεισόδιο. Να είναι. Ναι. Τελειώνει το επεισόδιο και λες τώρα. Τη το έδωσε. Γι' αυτό που καταλαβαίνω, έτσι. Ναι. Σε περίπτωση που έχει μείνει έγκυος οτιδήποτε. Προφανώς, ναι. Ναι. Τώρα από ποιον ξέρεις. Ένας είναι ο επιλογός. Άλλον περιμένουν εκεί πέρα. Αυτή δεν έχει σημασία. Αυτή είναι το. Δεν ξέρουμε ο Ντέιμον τι έκανε. Ναι, τι αυτό, έκανε ξέρουμε, ναι. Εν τέλει δεν έχουμε καταλάβει ποιο έκανε τι κτλ. Εσύ πάρτο. Mm-hmm. Να είμαστε σίγουροι. Mm. Και γενικά μην ξαναγίνει. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο. Αυτό. Και κλείνει εκεί και κλείνει και κάπως απότομα το επεισόδιο. Τίποτε έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό τώρα. Έπεσε μαύρο. Δηλαδή, μια που φεύγει αυτός, βλέπει, κοιτάει αυτή την πόρτα να κλείνει. Κοιτάμε εμείς τη Ρενίνα τελευταία στιγμή να κοιτάει το τσάι, κλείνει το επεισόδιο. Mm. Οπότε θα δούμε τώρα αυτό τι είδους αλυσίδωτες αντιδράσεις θα προκαλέσει. Δύσκολα τα πράγματα για τη Ρενίνα, θα πω. Εντάξει, σκανδαλάρα, δυνατό. Αυτό που έγινε. Είναι λίγο τόλμη και γοητεία αυτό όλο που συνέβη. Γενικά thumbs up σε αυτό το επεισόδιο θα πω. Δεν ξέρω. Έχω δει και καλά σχόλια γενικώς. Όχι κι εγώ. Έχω δει καλά σχόλια. Έχω μια φίλη βέβαια που μου γκρίνιαξε. Μου λέει ήθελα, επειδή το προηγούμενο τέλειωσε με μάχη, ήμουν πάρα πολύ έτοιμη να πέσει κι άλλο να μπουτζουνο κλωτσίδι. Α. Ούτε καν. Εγώ ναι, όχι, όχι. Ήθελα. Δέσποινα Τσανταρλιώτη που με ακούς, ναι, σε σένα αναφέρομαι. Επειδή μας ακούει πάντα, να ξέρεις. Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, ναι. Και αυτά. Αυτά νιώθω. Αυτά, και από μένα αυτά. Thumbs up το επεισόδιο. Έδωσε. Νιώθω ότι κάπως στυνόντουσαν λίγο καταστάσεις για να φτάσουμε λίγο σε αυτό. Κάπως, αυτό ουσιαστικά θα πυροδοτήσει το ότι είναι να. Ότι είναι να έρθει. Ότι είναι να έρθει. Από εδώ και πέρα. Θα δούμε με τι τρόπους. Δηλαδή, ξέρεις, και εμείς δεν. Εμείς κάνα δύο επεισόδια έχουμε δει. Ναι, άλλα δύο επεισόδια έχουμε δει. Μην νομίζετε, δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα. Έχουν βέβαια κάποια tidbits. Έχουν δείξει κάποια πράγματα ψιλοχοντρά στα τρέιλερ. Οπότε, αν δεν θέλετε να τα θυμηθείτε, μην ξαναδείτε τα τρέιλερ. Γιατί έχουν δείξει ένα σκηνικό από τα βιβλία αρκετά βαρύ. Σας προειδοποιώ δηλαδή. Αυτά. Ναι, αυτά. Πλησιάζουμε, να ξέρετε, στην ενηλικίωση των ηθοποιών, βασικά. Άντε, ναι, εδώ πλησιάζουμε στη μέση της σεζόν. Αυτό ακριβώς, οπότε να το περιμένετε. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε, ίσως δεν είναι καθαρά House of the Dragon το επόμενο επεισόδιο. Θα το δούμε αυτό, θα το μελετήσουμε. Ναι, θα δούμε τι θα κάνουμε, ναι. Προς το παρόν όμως. Θα συνεχίσουμε πάντως να το καλύπτουμε. Το House of δεν αλλάζει αυτό, νομίζω, δεν αλλάζει αυτό. Απλά μπορεί να μην μείνει μοναχό του. Ναι, θα δούμε πώς θα πάει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα στο Vodafone TV βρίσκεις αποκλειστικά το συγκλονιστικό περιεχόμενο του Disney Plus μαζί με όλο το πλούσιο περιεχόμενο της HBO για να απολαμβάνεις πρώτος ό,τι πιο hot κυκλοφορεί. Πρώτος το House of the Dragon, ας πούμε. Π.χ. Ακριβώς. Εμάς τώρα μας ακούτε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και φυσικά μας βρίσκεται στο Facebook Group Pop για τις δύσκολες ώρες. When we make that sequel, motherfucker!